τις εξελίξεις, καθώς και με το Διευθυντή της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Φίλιππο Τιμβιό. Ευάγγελε, κάνουμε αρχή από σένα. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα, και καθώς η Λεμεσός ήταν η πρώτη εικονικά επαρχία που επηρεάστηκε? Καλησπέρα από την Λεμεσό. Κάπως καλύτερα πράγματα, αν και συνεχίζει να βρέχει αυτή τη στιγμή στην Λεμεσό. Ωστόσο, τα ακραία καιρικά φαινόμενα φαίνεται ότι πλέον μετακινήθηκαν προς την Πάφο, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε. Όμως, αρκετές περιοχές της πόλης και επαρχίας Λεμεσού πλήγηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, παρουσιάζονται στην περιοχή Ζακακίου, Ασωμάτου, Ακρωτηρίου, Τραχώνη, Κολώση, όπου δέντρα έπεσαν στο δρόμο. Είναι η συστοιχία μετά και η Παρίσια στον κύριο δρόμο Ασωμάτου, Λεμεσού Ασωμάτου καλύτερα, ο οποίος έκλεισε μάλιστα, και δόθηκαν οδηγίες όσοι επιθυμούν να κατευθυνθούν είτε προς το Ακρωτήρι μέσω Ασωμάτου είτε προς το χωριό Τραχώνη να χρησιμοποιούν τον δρόμο Τραχωνίου, αφού ο δρόμος έχει κλείσει από πτώση δέντρων. Υπάρχουν διακοπές ρεύματος στις συγκεκριμένες περιοχές όπου καλώδια αποκόπηκαν από τις πτώσεις δέντρων. Διακοπή ρεύματος παρατηρείται επίσης σε περιοχές του Δήμου στα Πολεμίδια και στην ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού. Σε κάποιες περιοχές, όπως είμαστε θέσει να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, επανήλθε η ηλεκτροδότηση. Έγινε έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων στην πόλη και επαρχία Λεμεσού. Να πούμε επίσης ότι στην περιοχή Καντού υπάρχουν δέντρα στους δρόμους και γίνονται προσπάθειες αυτή τη στιγμή να καθαριστεί το οδικό δίκτυο. Ενώ συνεργεία του Δήμου Λεμεσού βρίσκονται σε όλη την επικράτεια του Δήμου Λεμεσού σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και επιχειρούν να καθαρίσουν δρόμους από σκουπίδια και πολλά άχρηστα αντικείμενα, τα οποία παρέσυραν οι σφοδροί άνεμοι που έφταναν μέχρι τα 9 με 10 μποφόρ στη Λεμεσό και προκάλεσαν χαοτική κατάσταση. Κωνσταντίνα. Μάλιστα, Ευάγγελε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην Πάφο και τη Μιλίτσα Πολεμίτου, καθώς η κακοκαιρία έδειξε τα δόντια της και στην επαρχία σας. Είδαμε Μιλίτσα δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, ενώ υπήρξαν αναφορές και για πλημμύρες στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Ακριβώς, Κωνσταντίνα. Η κατάσταση άρχισε πλέον να παίρνει έτσι λίγο διαστάσεις πολύ άσχημες λόγω των πραγματικά ακραίων καιρικών φαινομένων που παρουσιάστηκαν λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα. Μέχρι εκείνη την ώρα οι συνθήκες ήταν απλά δυνατοί άνεμοι και σφοδρή θαλασσοταραχή. Τίποτα δεν προμηνούσε αυτό που συνέβη λίγο μετά τις 5:30. Δηλαδή, ισχυροί άνεμοι, χαλάζι, καταιγίδες. Μέσα σε μισή ώρα πλημμύρισε ολόκληρη πόλη, πλημμύρισαν δρόμοι και ολόκληρη πόλη έμοιαζε με μια τεράστια λιμνοθάλασσα. Ήταν μια ώρα που υπήρχε κόσμος στους δρόμους. Πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν με τα οχήματά τους στους πλημμυρισμένους δρόμους. Παρέμειναν εκεί μέχρι που κόπασε το φαινόμενο αυτό και συνεργεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας βγήκαν στους δρόμους για βοήθεια. Πλημμύρισε το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορούσε να προβλεφθεί, αλλά και μια κατάσταση που δύσκολα αντιμετωπίστηκε. Πλημμύρισαν ξενοδοχεία, πλημμύρισαν μεγάλες υπεραγορές, πλημμύρισαν σπίτια. Ήταν μια κατάσταση πολύ πολύ άσχημη. Για μισή ώρα κράτησε το φαινόμενο αυτό και πραγματικά, Κωνσταντίνα, διερωτούμε εάν κρατούσε ακόμα λίγο περισσότερο, γιατί θα μιλούσαμε αυτή την ώρα. Πραγματικά. Να πούμε επίσης κάποια συγκεκριμένα σημεία στο κυκλικό κόμβο Κονιών. Εκεί οι δρόμοι πλημμύρισαν, εγκλωβίστηκαν αρκετά οχήματα. Έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία, απεγκλώβησε τους οδηγούς. Σε μια περίπτωση μάλιστα ήταν έτσι και λίγο ιδιαίτερα συγκινητική, όπου πυροσβέστες βοήθησαν άτομο με κινητικά προβλήματα και το μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Έξω από την Εκκλησία Αποστόλου Παύλου αποκόπηκαν δέντρα, έπεσαν πάνω σε 3 οχήματα προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Επίσης έσπασαν τζάμια από το χαλάζι που έπεφτε με τόση δύναμη και θρηματίστηκαν τζάμια οι αλοπίνακες. Ήταν έτσι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ωστόσο, κράτησε, όπως αναφέρα και προηγουμένως, μόνο μισή ώρα. Η κατάσταση άρχισε να επανέρχεται στην ομαλότητα. Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία, άμεση ανταπόκριση. Βγήκαν επίσης έξω και συνεργεία του Δήμου Πάφου και κλήθηκαν πυροσβέστες, μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, να παρουσιαστούν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση.
κατάσταση. Μάλιστα, Μιλίτσα Πολεμίτου. Στους δρόμους την κατάσταση ως έχει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Οι εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα.